Εισαγωγικά θέλω να πω και 2-3 πράγματα για την Ένωση Φορολογουμένων, γιατί και με την παρουσία του Υπουργού και όλες τις εισαγωγικές ομιλίες αυτό ίσως παραλήφθηκε. Θα μπορούσα, Πρόεδρε, να το... Λοιπόν, η Ένωση Φορολογουμένων Ελλάδας ιδρύθηκε το 2010. Το 2010 υπεγράφει το καταστατικό. Τότε υπεγράφει και ιδρύθηκε ως Σύλλογος Έλληνες Φορολογούμενοι. Και άλλαξε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, πήρε νέα ονομασία ως Ένωση Φορολογουμένων Ελλάδας. Παλιά είχαμε μια άλλη πολιτική με πιο πολλά μέλη, με πιο πολλές εκδηλώσεις, την οποία σιγά σιγά θα επαναφέρουμε, γιατί βλέπουμε ότι αυτή ήταν ιδιαίτερα πετυχημένη. Σκοπή της Ένωσης είναι, με δύο λόγια, η προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Ελλήνων φορολογουμένων και των Ελλήνων ασφαλισμένων, έτσι ώστε να επεμβαίνουμε σε ζητήματα πολιτών, σε μεμονωμένα θέματα που απασχολούν πολίτες. Αυτά που επιλέγουμε όμως να επέμβουμε είναι θέματα πολιτών, βέβαια, τα οποία όμως έχουν μια ευρύτερη διάσταση, αφορούν περισσότερο κόσμο. Και πώς επεμβαίνουμε? Επεμβαίνουμε με προτάσεις καταρχάς προς τις αρχές, προς τη δημόσια διοίκηση, πολλές προτάσεις κάνουμε προς το Υπουργείο και αυτό είναι μια πρόταση που κάνουμε σήμερα, οι οποίες με χαρά μας βλέπουμε ότι μετά από λίγο καιρό εφαρμόζονται. Δεν παίρνουμε τη δόξα για αυτό, αλλά δεν μας πειράζει. Το ζητούμενο από εμάς είναι να πετυχαίνουμε τους στόχους μας και όχι να ακούγεται το όνομά μας. Κάνουμε πολλές δικαστικές παρεμβάσεις. Και εδώ έχουμε ένα πολύ καλό έργο να παρουσιάσουμε. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Πρόεδρός μας νωρίτερα, η υπόθεση του υπερπολίτεκνου δεν ανέφερε ότι είναι ένας πολίτεκνος με 16 παιδιά. Και αυτό δημιουργεί μια ακραία περίπτωση μεν, αλλά τους νόμους και το αν είναι σωστή ή όχι τους εξετάζει μέσα από ακραίες περιπτώσεις. Και πήγαμε αυτή την υπόθεση στο Συμβούλιο Επικρατείας, όπου ζητάμε για αυτήν την οικογένεια να υπάρξει ένα διαφορετικό αφορολόγητο από ό,τι υπάρχει για τους άλλους. Και βέβαια, αν κερδίσει αυτή η οικογένεια, θα κερδίσουν και οι άλλες. Γιατί είναι το Συμβούλιο Επικρατείας και έχει μια γενικότερη η νομολογία που εκδίδεται, έχει μια γενικότερη ισχύ. Έχουμε πάει πολλές υποθέσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας, κυρίως και στα διοικητικά δικαστήρια. Μία από αυτές τις υποθέσεις που ενδεχόμενα θα έχετε ακούσει είναι η υπόθεση της σύμβασης, της προσφυγής εναντίον της σύμβασης του ελληνικού δημοσίου με τη Siemens. Αυτή μια υπόθεση που αφορά όλους τους Έλληνες και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο εθνικής αξιοπρέπειας. Την πήγαμε στη Siemens, κερδίσαμε τον πρώτο γύρο και συνεχίζουμε. Αρκετές υποθέσεις, αλλά και κλείνω την παρουσίαση, η Ένωση, οι πόρτες της Ένωσης και το τηλέφωνο και το email είναι ανοιχτό σε κάθε πολίτη ο οποίος έχει ένα πρόβλημα, το εξετάζουμε, το συμβουλεύουμε όσο μπορούμε και αν βλέπουμε ότι αφορά το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, τότε το προχωράμε παρακάτω. Να μπω λίγο, θα μου δώσετε λίγο το νερό μου, ποιο ήταν. Νομίζω το ποτήρι εκείνο ήταν αυτό, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να μπούμε λίγο στο ζήτημα που είναι η φορολογική πολιτική ως μέσο διαχείρισης και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Λοιπόν, το δημογραφικό είναι σήμερα το μεγαλύτερο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Κατά άποψή μου, δεν είναι το χρέος το πρόβλημα. Το χρέος θα αντιμετωπιστεί. Το δημογραφικό είναι το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό επειδή η εξέλιξή του επιδρά άμεσα και καταλυτικά στους παράγοντες που συνθέτουν τη σημερινή χρηματοοικονομική κρίση της χώρας. Επιδρά στο ασφαλιστικό, ασφαλιστικές φορές και δαπάνες, επιδρά στα δημόσια έσοδα, την οικονομία και τη συνολική διαμόρφωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ενώ έχει παράπλευρες επιδράσεις και σε μερικούς ακόμα τομείς, με κυριότερους τον τομέα της παιδείας και της εθνικής άμυνας. Το πρόβλημα όμως με το δημογραφικό είναι ότι είναι ένα πρόβλημα μακράς διάρκειας. Εμφανίζεται μετά από ανισορροπίες δεκαετιών,
ενώ η επίλυσή του επίσης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και γενναίες αποφάσεις που θα πρέπει επίσης να ληφθούν μερικές δεκαετίες νωρίτερα από τότε που θέλουμε να έλθουν τα αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, αν τα μέτρα δεν ληφθούν άμεσα ή αν αυτά δεν είναι επαρκή και ικανά για την επίλυση προβλήματος, όσο προχωρεί ο χρόνος, το πρόβλημα γίνεται πολυπλοκότερο, οξύτερο και δυσεπίλυτο, αφού στις επιμέρους και ειδικές ιστορικές αποχρώσεις του προστίθενται διαρκώς νέες αποχρώσεις προερχόμενες από τις εξελίξεις που σημειώνονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο ευρύτερα διεθνές περιβάλλον. Θα προσπαθήσω να κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να δούμε τις διαστάσεις του και τις εφιαλτικές προεκτάσεις του, πραγματικά εφιαλτικές, και να αντιληφθούμε την αναγκαιότητα για την άμεση λήψη μέτρων. Ήταν καλό να είναι και ο Υπουργός σήμερα εδώ, για να καταλάβει το τι ευθύνες για αυτή την πατρίδα διαχειρίζεται για τις επόμενες δεκαετίες. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα. Με βάση την απογραφή του 2011, ο ελληνικός πληθυσμός ανήλθε σε 10.815.000 άτομα. 10 χρόνια νωρίτερα, στην απογραφή του 2001, ο πληθυσμός είχε μετρηθεί σε 10.964.000 άτομα. Πρόκειται για την πρώτη μείωση που καταγράφεται στον ελληνικό πληθυσμό από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Μάλιστα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η πραγματική μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού το 2011 υπολογίζεται ότι στη χώρα καταμετρήθηκαν περί τα 680.000 με 700.000 άτομα μη ελληνικής υπηκότητας, ενώ το 2001 η κατηγορία αυτή του πληθυσμού έφτανε τα 580 περίπου χιλιάδες άτομα. Με βάση τα στοιχεία του 2014, ο πληθυσμός, και ακούστε το, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο πληθυσμός στη χώρα μειώνεται με ρυθμό μεταξύ του 0,5 και 0,6 κατέτος, είναι στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατά την τελευταία τριετία. Το μέγεθος αυτό κατατάσσει τη χώρα μας στην έκτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών με τον υψηλότερο βαθμό συρρήκνωσης του πληθυσμού κατά την τελευταία τριετία. Ο γενικός δείκτης γονιμότητας, Total Fertility Rate, αποτυπώνει την αναλογία αριθμού παιδιών ανά γυναίκα, δηλαδή πόσα παιδιά κατά μέσο όρο γεννά μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της. Για την απλή αναπαραγωγή και μόνον του πληθυσμού χρειάζεται ένας δείκτης 2,1. Δηλαδή ένας άνδρας, μια γυναίκα, δύο άτομα, συν κάποια άτομα που χάνονται από ατυχήματα και από τέτοια γεγονότα. Ο δείκτης γονιμότητας υποχώρησε στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής περίοδου. Αλλά έστω και έτσι, μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 1960 βρισκόταν στο 2,6. Δηλαδή, κάλυπτε τον πληθυσμό και περίσευε για την φυσιολογική, για την φυσική αύξησή του. Υποχώρησε σημαντικά καθ' όλη την περίοδο μετά το 1980. Και βρέθηκε στο 1,29 κατέτος, στο 1,29 το έτος 1999. Δηλαδή, η αύξηση του πληθυσμού μεταξύ του 1960 και του 1999, σε 40 χρόνια, περιορίστηκε στο μισό. Όχι αύξηση, οι γεννήσεις. Κατά τη δεκαετία του 2000 υπήρξε μια αύξηση και ο δείκτης πήγε στο 1,51 και άρχισε να υποχωρεί και πάλι από το 2010. Αυτό είναι αποτέλεσμα, σαφέστατο αποτέλεσμα της ύφεσης. Σήμερα υπολογίζεται ότι βρίσκεται κοντά στα κατώτατα του όρια, πάλι στο 1,3. Η διαφορά αυτή, προσέξτε το, η διαφορά αυτή, το 1,3 σήμερα σε σχέση με το 2 του 1980, σημαίνει ότι στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 35.000 λιγότερα παιδιά κατέτος ή 350.000 στη δεκαετία ή 1.100.000 λιγότερα παιδιά κατά τη διάρκεια μιας γενιάς. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια τη σημασία των αριθμών αυτών για ένα κράτος του οποίου ο συνολικός γηγενής και μη πληθυσμός αριθμεί σήμερα περί τα 10,7 εκατομμύρια. Συγκριτικά δημογραφικά στοιχεία, δύο σειρές. Το 1960 ο πληθυσμός της Ελλάδας έφτανε στα 8,3 εκατομμύρια και της Τουρκίας στα 27,1. Δηλαδή η αναλογία ήταν 1 προς 3,3. Ας σημειωθεί δε ότι στις αρχές του 20ου αιώνα
συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του ελληνικού πληθυσμού, η αναλογία έφτανε στο 1 προς 2,6. Ένας Έλληνας προς 2,6 Τούρκος, Οθωμανός. Σήμερα ο πληθυσμός της Ελλάδος φτάνει στα 10,9 εκατομμύρια, είπαμε 8,3 το 60, 10,9 σήμερα, 10,7 σήμερα συγκεκριμένα. Μετά σημείωσης, ενώ ο πληθυσμός της Τουρκίας έχει εκτοξευθεί στα 76,7 εκατομμύρια και αυξάνεται με ποσοστό 1,2% το χρόνο. Εμείς μειωνόμαστε. Η σχέση είναι 1 προς 7,03. Ενώ ήταν έναν αιώνα πριν 1 προς 2,6. Ο μέσος Έλληνας έχει ηλικία 43,5 ετών και ο μέσος Τούρκος μόλις 28 ετών. Η Ελλάδα του μέλλοντος. Σύμφωνα με αρχεία της Eurostat, το 2060 ο πληθυσμός της Ελλάδας προβλέπεται ότι θα φτάνει στα 8,6 εκατομμύρια, όσο ήταν το 1960. Το 2070 στα 8,1 εκατομμύρια και το 2080 μόλις στα 7,7 εκατομμύρια. Για την Τουρκία προβλέπεται ότι η αύξηση του πληθυσμού θα κορυφωθεί το έτος 2050 στα 94 εκατομμύρια. Ενώ το 2080 θα βρίσκεται κοντά στα 88 εκατομμύρια, σχέση δηλαδή με την Ελλάδα 1 προς 11,4. Τα στοιχεία αυτά τρομάζουν και για εθνικούς λόγους και δείχνουν το μέγεθος της ανισορροπίας αλλά και της απειλής που δημιουργείται σε βάρος της χώρας μας σε γεωπολιτικό επίπεδο. Το έτος 2050, όταν δηλαδή θα συνταξιοδοτείτε ένας νέος που εισέρχεται σήμερα στην αγορά εργασίας, ένας από εσάς δηλαδή, το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού με ηλικία 65 ετών και άνω θα φτάνει στο 33,9% από το 20,5% που είναι σήμερα. 20,5% σήμερα και θα πάει 33,9% όταν εσείς θα βγαίνετε στη σύνταξη. Αυτές οι 13,5 ποσοστιαίες μονάδες θα σημαίνουν περισσότερα 1.230.000 άτομα ηλικίας πάνω από 65 ετών, περισσότερα από ό,τι σήμερα, σε έναν περαιτέρω μειωμένο πληθυσμό. Και τι γίνεται με τις νεότερες ηλικίες? Και εκεί η κατάσταση είναι εξίσου δραματική. Κατά το έτος 2050, στις ηλικίες 0 έως 14 ετών, θα ανήκει μόλις το 12,9 του πληθυσμού, ενώ το 1961 ανήκει το 27,2. Παράλληλα, επίσης 12,9% του πληθυσμού θα είναι και οι Έλληνες με ηλικία άνω των 80 ετών. Δηλαδή, όσα νέα παιδιά θα έχουμε από 0 μέχρι 14 ετών, τόσους υπερήλικες θα έχουμε πάνω από 80 ετών. Με τα στοιχεία αυτά μπορούμε να φανταστούμε ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη του ασφαλιστικού μας συστήματος. Πιστεύει άραγε κάποιος ότι υπάρχει τρόπος να επιβιώσει το σύστημα? Πολύ περισσότερο δε όταν σήμερα αρνούμαστε να δούμε την κρίση που έρχεται και που μαχόμαστε να διατηρήσουμε και που μαχόμαστε ακόμα και σήμερα ώστε να διατηρήσουμε τη δυνατότητα να παίρνει κάποιο σύνταξη σε ηλικία 50 ετών ή και πιο κάτω. Βεβαίως, η συνειδητοποίηση του δεινού μέλλοντος είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγούν σήμερα στην πλήρη ανατροπή του υπάρχοντος ασφαλιστικού συστήματος. Όμως, όλες αυτές οι αλλαγές έρχονται πολύ αργά και καταλήγουν σήμερα να προκαλούν τεράστιες αδικίες και προβλήματα στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους. Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως είτε ως άτομα είτε ως κοινωνία είμαστε το αποτέλεσμα των επιλογών μας. Οι επιλογές παρελθόντος μας έφεραν σημερινή δυσχερέστατη κατάσταση. Και οι επιλογές μας σήμερα τείνουν να διαμορφώσουν εφιαλτική κατάσταση των επομένων δεκαετιών. Πού οφείλεται η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα? Τα αίτια υπογεννητικότητας είναι πολλά και συνήθως μοιάζουν μεταξύ τους από χώρα σε χώρα. Για τις ανάγκες της παρούσης εξέτασης θα μπορούσαμε να τα κατάξουμε σε οικονομικά και μη οικονομικά αίτια. Έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ των αιτιών που μπορούν ή δεν μπορούν να μεταβληθούν από την οικονομική πολιτική ενός κράτους. Καταρχάς, ας δούμε τα μη οικονομικά αίτια, που κυρίως είναι αυτά τα οποία δύσκολα κάποιος μπορεί να μεταβάλει, τουλάχιστον άμεσα. Οι βιολόγοι υποστηρίζουν ότι όταν σε ένα πληθυσμό ζώων υπάρχει επαρκή στροφή, τότε ο πληθυσμός αυτός πολλαπλασιάζεται. Και αν η ποσότητα της στροφής αυξάνεται, τότε ο πληθυσμός των ζώων αυξάνεται με διαρκώς μεγαλύτερη ταχύτητα.
Αυτό πίστευε ο Τόμας Μάλθους όταν το 1798 δημοσίευε το βιβλίο του «Essay on the Principle of Population», δοκίμιο γύρω από τις βασικές αρχές του πληθυσμού. Όμως, την ίδια περίπου εποχή, στη Μεγάλη Βρετανία ξεκινούσε μία από τις πιο σημαντικές χρονικές περιόδους για τη σύγχρονη ανθρωπότητα, που έμελε να διαψεύσει τον Τόμας Μάλθους και να ανατρέψει το παραπάνω αξίωμα της βιολογίας και σταδιακά να αλλάξει την όψη της γης. Πρόκειται βέβαια για τη βιομηχανική επανάσταση. Κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν, αποδείχθηκε ότι όσο αυξάνεται το εισόδημα και συνεπώς η τροφή σε μια ανθρώπινη κοινωνία, ο πληθυσμός έχει την τάση να μειώνεται. Σήμερα είναι εύκολο να αντιληφθούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Η αύξηση του εισοδήματος και της τροφής δηλαδή, καταρχάς σημαίνει τη μεταβολή των συνθηκών παραγωγής σε μια συγκεκριμένη κοινωνία. Αυτή πάβει να είναι γεωργική, όπου η ύπαρξη πολλών εργατικών χεριών και μελών μιας οικογένειας είναι απαραίτητη, εξελίσσεται αρχικά σε βιομηχανική, ενώ συνέχεια αυξάνεται σημαντικά η συμβολή και η παραγωγή τομέα των υπηρεσιών. Ό,τι συνέβη και στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια και σε όλο τον δυτικό κόσμο και συμβαίνει σήμερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η αύξηση του εισοδήματος, το οποίο οι δαπάνες για την τροφή αποτελούν όλο και μικρότερο μέρος του, συνοδεύεται και με αλλαγές στο κοινωνικό περιβάλλον για τον ίδιο τον άνθρωπο. Μικρότερη θνησιμότητα, είσοδο τη γυναίκα στην αγορά εργασία, μείωση του ελεύθερου χρόνου και συνεπώ και του χρόνου για την ανατροφή των παιδιών. Επιθυμία για διάθεση περισσότερου χρόνου στον εαυτό τη και γενικά σε αυτού μα. Με βάση την παραπάνω οπτική, θα πρέπει να δεχθούμε και να σχεδιάσουμε την πολιτική μα δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να επαναφέρουμε το δίκτυο γονιμότητα στα προπολεμικά επίπεδα όταν αυτό ξεπερνούσε το 3 ή και το 3,5 παλαιότερα. Ο πρώτος στόχος είναι να πετύχουμε την αναπλήρωση του πληθυσμού, κάτι από το οποίο, όπως είδαμε, απέχουμε σήμερα πάρα πολύ. Ας δούμε τώρα τα οικονομικά αίτια που επιδρούν στην υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και τα οποία είναι αυτά που μπορεί να τα διορθώσει αυτά μια κατάλληλη πολιτική. Τα αίτια αυτά έχουν να κάνουν με την οικονομική αδυναμία ενός όλο και μεγαλύτερου αριθμού Ελλήνων να αναθρέψουν ένα παιδί ή ακόμα ένα παιδί, αλλά και με την ανεπάρκεια των κοινωνικών παροχών, που συνθήκες σημερινής οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας είναι απαραίτητες για να υποβοηθήσουν οι οικογένειες στην ανατροφή του παιδιού. Παράλληλα, έχουν να κάνουν με την αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στην κοινωνία και την οικονομία. Πλέον, όχι μόνο, δηλαδή αυτή η αβεβαιότητα δεν είναι πλέον για το προσεχές μέλλον, αλλά κυρίως για το απότερο. Δηλαδή, η αβεβαιότητα για το ποια θα είναι η εξέλιξη του κράτους και της κοινωνίας μας επεκτείνεται πλέον σε βάθος, όχι σε βάθος μερικών μηνών ή ετών, αλλά σε βάθος δεκαετιών. Στα πλαίσια αυτής της πραγματικότητας, πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες γεννούν σήμερα τα περισσότερα παιδιά τους κατά διάρκεια της τέταρτης δεκαετίας ζωής τους, δηλαδή μεταξύ 30 και 40 ετών. Όμως, στις ηλικίες αυτές, η ανεργία υπερβαίνει σήμερα το 30% ή και παραπάνω. Πολιτικές μπορούν να μεταβάλουν την τάση. Όπως αναφέρθηκε, μία κατηγορία πολιτικών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση του δημογραφικού προβλήματος είναι αυτές οι κατηγορίες της κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας. Όμως αυτή η κατηγορία δράσεων της πολιτικής είναι έξω από τη σημερινή μας εξέταση. Ας επικεντρωθούμε στο ρόλο της και στο χώρο της φορολογικής πολιτικής. Τι μπορεί να γίνει? Οι λύσεις είναι απλές και συγκεκριμένες. Επιγραμματικά, αναφέρθηκε και από τον κύριο Μίαρη νωρίτερα, δύο είναι οι πολιτικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα πλαίσια της φορολογικής πολιτικής. Είναι το αφορολόγητο όριο και η μείωση του φόρου. Οι διαφορές αυτές μεταξύ τους είναι τεχνικές και για έναν μέσο πολίτη με ένα μέσο εισόδημα δεν γίνονται αντιληπτές. Καταλήγουν στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα, στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Στην βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να έχει δυνατότητα η οικογένεια να δαπανίσει περισσότερο για την ανατροφή της οικογένειας και των παιδιών. Η κλασική θεωρία και η λογική συγκλίνουν ότι για τη μεταβολή της δημογραφικής συρρήκνωσης σε μια χώρα όπου το διαθέσιμο εισόδημα έχει κατά τελευταία έτη μειωθεί δραματικά, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν οικονομικά κίνητρα, αλλά και βελτίωση των κοινωνικών δομών που ενισχύουν τη μητέρα και τη λειτουργία της οικογένειας γενικότερα. Ένα από τα πλέον πετυχημένα παραδείγματα χώρας που κατά διάρκεια των τελευταίων ετών βελτίωσε την εξέλιξη των δημογραφικών της μεγεθών είναι η Γαλλία, η οποία αντιμετωπίζοντας το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε και η Ελλάδα στις δεκαετίες
τις περασμένες δεκαετίες. Το 1995 είδε το δείκτης να φτάνει στο 1,45 με 1,5, δηλαδή μείωση του πληθυσμού. Και το πληθυσμό βέβαια να συρρυκνώνεται. Σήμερα ο δείκτης γονιμότητας στη Γαλλία βρίσκεται στο 2,05, ενώ έφτασε μέχρι και το 2,12 το 2010. Δηλαδή πέτυχε το στόχο της αναπλήρωσης του πληθυσμού. Πώς το έκανε αυτό? Δύο πολιτικές που βοήθησαν στη βελτίωση αυτή είναι, πρώτον, η ανάπτυξη της κοινωνικής προστασίας οικογένειας, περισσότερη παιδική σταθμή, η λειτουργία των οποίων προσαρμόστηκε στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών και όχι να κλείνουν στις 12.30 και στις 1 όπως συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, έτσι ώστε να αναρωτιέται κανείς γιατί λειτουργεί ένας παιδικός σταθμός, για να δώσει εισόδημα στους υπαλλήλους που τον λειτουργούν ή για να προστατεύσει την οικογένεια. Λοιπόν, άρα είπαμε περισσότερη παιδική σταθμή, καλύτερη οικογενειακή ιατρική φροντίδα, υποστήριξη της εργαζόμενης μητέρας και του πατέρα. Β. Μεταβολή στον τρόπο υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος, με τρόπο ώστε να αυξάνεται, προσέξτε, να αυξάνεται το αφορολόγητο όριο με κάθε νέο παιδί στην οικογένεια. Για παράδειγμα, ένας άγαμος φορολογούμενος, θα πούμε 2-3 νούμερα, το αποφύγαμε μέχρι τώρα, ένας άγαμος φορολογούμενος στη Γαλλία έχει αφορολόγητο όριο ίσο προς 5.875 ευρώ, 5.800 χοντρικά. Σε μια οικογένεια με δύο ενήλικες το όριο διπλασιάζεται. Αυτό συμβαίνει και εδώ. Εάν υπάρξει ένα παιδί, το όριο αυξάνεται κατά 50%. Δηλαδή μετράει για μισός ενήλικας. Στα δύο παιδιά, άλλος μισός ενήλικας. Δηλαδή έχουμε τρεις ενήλικες στην οικογένεια και τριπλασιασμό των ορίων. Στο τρίτο παιδί, το τρίτο παιδί προστίθεται ως ολόκληρος ενήλικας. Δηλαδή, οθεί την οικογένεια να κάνει και τρίτο παιδί, για να ξεπεράσει τα όρια. Λοιπόν, παράλληλα, με κάθε παιδί, το συνολικό φορολογικό εισόδημα πέφτει μια κατηγορία στην κλίμακα των φορολογικών συντελεστών. Και θα δούμε τι εννοώ. Αν δύο άτομα που το καθένα έχει 25.000 ευρώ εισόδημα, είναι ένα μέσο προς χαμηλό μάλλον εισόδημα για γαλλικά δεδομένα, αν τα δύο άτομα αυτά παντρευτούν, δεν έχουν καμία φορολογική έκπτωση και πληρώνουν συνολικά φόρο ίσο προς 4.360 ευρώ. Αν κάνουν ένα παιδί, ο φόρος υποχωρεί στα 3.700, με δύο παιδιά στα 2.900 και με τρία παιδιά στα 1.700 ευρώ. Αλλά το παράδειγμα αυτό για γαλλικά δεδομένα ίσως είναι αποτυχημένο, το έφερα λίγο στα ελληνικά δεδομένα, όπου τα 25.000 ευρώ είναι ένα κανονικό, υψηλό σήμερα μάλιστα εισόδημα. Εάν στο παραπάνω, ενώ για τη Γαλλία όπως είπαμε είναι ένα μικρό εισόδημα και η συνολική ωφέλεια όπως θα δούμε είναι πολύ παραπάνω. Αν στο παραπάνω παράδειγμα ένας από τους σύζυγους δεν εργάζεται, ακούστε εδώ, και το συνολικό εισόδημα παραμένει 25.000 ευρώ, ο άγαμος πληρώνει φόρο 2.180, με δύο παιδιά θα πληρώνει φόρο 405 ευρώ και με τρία παιδιά μόλις 82 ευρώ. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί αυτό που σας έλεγα, ότι το ποσό των 50.000 ευρώ για δύο εργαζομένους στη Γαλλία θεωρείται σχετικά χαμηλό. Σοβαρότερη επίπτωση υπάρχει στα ανώτερα εισοδήματα, όπου παίζει ρόλο η διαφορά του φορολογικού κλιμακίου. Δηλαδή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σημαίνει πάρα πολλά χρήματα για τον οικογενειάρχη. Για έναν άγαμο, το ποσό των 100.000 ευρώ μπαίνει στο κλιμάκιο του 41% φόρου. Για ένα ζεύγος με τρία παιδιά, το ποσό των 100.000 ευρώ βρίσκεται στο κλιμάκιο του 14% φόρου. Ο άγαμος σε αυτά τα χρήματα φορολογείται με 41%, ο έγγαμος με τρία παιδιά 14%. Μάλιστα, ένα άτεκνο ζεύγος εισέρχεται στον ανώτατο φορολογικό συντελεστή του 41% με 139.000 ευρώ. Ένα ζεύγος, δηλαδή ένα άτεκνο ζευγάρι, έχουν 139.000 ευρώ εισόδημα, μπαίνουν στο ανώτατο φορολογικό συντελεστή. Ένα ζεύγος με τρία παιδιά, για να φτάσει στο ανώτατο φορολογικό συντελεστή, θα πρέπει να έχει εισόδημα 279.000 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι διαφορές, βέβαια και το 279.000 ακόμα και για Γαλλία είναι ένα πολύ ψηλό εισόδημα, αλλά οι διαφορές είναι κολοσσιαίες και έτσι εξυπηρετείται το κίνητρο για περισσότερα παιδιά. Στην Ελλάδα η φορολογία εισοδήματος εισήχθη το 1954. Αυτό να το θυμάστε, θα το πει και ο επόμενος ομιλητής.
Δηλαδή, πρώτη φορά υπήρξε φορολογία εισοδήματος όπως γνωρίζουμε. Σήμερα το 1954. Στα χρόνια αυτά δεν προβλεπόταν κάποια φορολογική ελάφρυνση για τα παιδιά, ενώ προβλεπόταν για τις συζύγους. Όμως τότε η Ελλάδα δεν αντιμετώπιζε δημογραφικό πρόβλημα. Από το 1967 άρχισε ο θεσμός των φορολογικών ελαφρύσεων για τα παιδιά και διατηρήθηκε με τη μορφή είτε του αφορολόγητου ορίου είτε με την μείωση φόρου μέχρι το 2012. Από τότε διεκόπη. Και μια οικογένεια με κανένα παιδί ή με δύο παιδιά ή με πέντε παιδιά ή με 16 παιδιά έχουν ακριβώς την ίδια φορολογική αντιμετώπιση. Αυτό είναι ο ορισμός του παραλόγου. Ανάγκη νούμερο ένα, και είναι άμεση ανάγκη, να επανέλθει το καθεστώς αύξησης αφορολογήτου ή μείωσης φόρου για τις οικογένειες, για όλες τις οικογένειες που έχουν παιδιά, και επιυξημένο για τους πολύτεκνους, για τους τρίτεκνους και πάνω. Και αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα για τα εισοδήματα και να θεσπιστεί άμεσα και να ισχύσει για τα εισοδήματα του 2015. Άμεσα. Ανάγκη νούμερο 2. Να σχεδιαστεί άμεσα. Είδαμε πάντα πράγματα. Και αν ξεφύγουμε από το άμεσα και το αφήσουμε σε ελληνικές καλένδες, χάσαμε το παιχνίδι όχι εμείς, οι επόμενες γενιές. Τις οποίες φορτώνουμε με χρέη, φορτώνουμε με ένα άθλιο ασφαλιστικό σύστημα και με μια οικονομία διαλυμένη. Ανάγκη νούμερο 2. Να σχεδιαστεί άμεσα και να εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του 2016 μια πολιτική που θα ενισχύει την οικογένεια με ένα πιο καλά μελετημένο τρόπο. Και κλείνω. Το κράτος πρέπει να μάθει να χαράσει μακροπρόθεσμη πολιτική. Δεν μπορεί να συνεχίσει να σχεδιάζει διαρκώς βραχυπρόθεσμα με την πολιτική του δώσει μην σήμερον. Ακόμα και μέσα στο σημερινό καθεστώς μειωμένης ανεξαρτησίας στη χάραξη πολιτικής. Μειωμένης ανεξαρτησίας την οποία αναγνωρίζουμε όλοι μας άλλωστε. Το κράτος γνωρίζει βέβαια όλα αυτά που συζητήσαμε, που σας ανέφερα. Γνωρίζει τις δημογραφικές τάσεις και όλα όσα αναφέρθηκαν. Γνωρίζει ότι η δημογραφική αποψήλωση της χώρας θα δημιουργήσει εφιαλτικά προβλήματα στο μέλλον. Όπως γνώριζε άλλωστε ότι οι συνεχείς εισόρευση χρέους στα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες δεκαετίες, θα προκαλούσε όπως και τελικά προκάλεσε την έκρηξη της τεράστιας σε μέγεθος κρίσης. Ακόμα όμως και μέσα στα πολύ στενά πλαίσια χάραξης πολιτικής που έχει στη διάθεσή της η χώρα, θα πρέπει επιτέλους να θέσει τις κόκκινες γραμμές της, πραγματικές κόκκινες γραμμές, που θα πρέπει να γνωστοποιήσει προς όλους όσοι εμπλέκονται στη διαμόρφωση των μακροοικονομικών μεγεθών και πολιτικών της σήμερα, ότι είναι απαραβίαστες. Και οι κόκκινες αυτές γραμμές είναι απαραβίαστες επειδή αφορούν σε παράγοντες επιβίωσής μας ως έθνος και ως κοινωνία. Και οι γραμμές αυτές είναι η κοινωνική στήριξη της οικογένειας και η πάση θυσία στήριξη της δημογραφικής ανάπτυξης. Στο κάτω-κάτω, και θα έπρεπε να ήταν και ο Υπουργός να τα ακούσει αυτό, στο κάτω-κάτω αυτός ο μακροπρόθεσμος στόχος εξυπηρετεί τα μέγιστα και τους σημερινούς βραχυπρόθεσμους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής. Θα το θέσω λίγο άκομψα, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό από όσους χαράσουν πολιτική, δημοσιονομική πολιτική, ότι το κράτος θα πρέπει να φροντίσει να δημιουργεί φορολογουμένους. Δηλαδή, περισσότερους ανθρώπους που εργάζονται, που θα παράγουν εθνικό εισόδημα και ασφαλιστικές εισφορές και φόρους, παντός είδους φόρους, εισοδήματος, κατανάλωσης, τέλη. Για να το πετύχει όμως αυτό το κράτος να φτιάξει περισσότερους φορολογουμένους, θα πρέπει να επενδύσει στην ελληνική οικογένεια, να επενδύσει στους γονείς τους και να δώσει κίνητρα να κάνουν παιδιά. Άλλωστε, η ιστορία και η λογική δείχνουν ότι πάντα η ανάπτυξη και η ευημερία ενός έθνους ή ακόμα και μιας γεωγραφικής περιοχής συνδυαζόταν με την πληθυσμιακή ανάπτυξη και επάρκεια. Οι περίοδοι κατάπτωσης και υποχώρησης, όπως αυτής που βιώνουμε σήμερα, συνδυάζονταν πάντα ή και προκαλούνταν από την πληθυσμιακή συρρήκνωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σιάτρα για την περιστατωμένη ανάλυση του.